Για το Γενάρη πολιτευθήκατε λέγοντα ότι εμεί θα αλλάξουμε την Ευρώπη. Ναι. Να, και, το συνεχίζουμε να το πιστεύουμε. Αλλά ω τώρα δεν τα έχετε καταφέρει ιδιαίτερα από Ναι, Μεστά. αλλά μπήκε η λιτότητα ω θέμα στις κοινωνίε. Ενώ μέχρι τότε ήταν μέσα σε κλειστά γραφεία. Όπου κάποια χώρα ή κάποιε χώρε ε, διαμαρτύρονταν για τη λιτότητα, για τα μέτρα, για τα χρέη, για, για, για. Αυτό για πρώτη φορά μπήκε στι κοινωνίε. Και αυτό ήταν η μεγάλη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν πέρασε παρατήρητο. Όχι μόνο γιατί οι λαοί της Ευρώπης εξέφρασαν με οποιοδήποτε τρόπο την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, αλλά και γιατί ταυτίστηκαν. Γιατί και στις χώρες χωρίς μνημόνιο διώνουν μια απίστευτη λιτότητα, φτώχεια και υποβάθμιση της ζωής τους. Και ταυτίζονται Ξέρεις, μας, μαζί μας. Μας ακούνε οι τηλεθεατές μας και λένε ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρουμε στι πλάτε μα όλοι τη. να γίνουμε οι μάρτυρε για να αλλάξει το. Καλά, δεν έχουμε και καβαλή στο καλάμι. Απλώ το πιο πυροδοτεί κάθε φορά κάτι δεν το ξέρουμε. Ο μικρό Αϊλάν, να πούμε τώρα, αυτό το τρίχρονο παιδάκι που η θάλασσα έβγαλε το κορμάκι του στι ακτέ τη Τουρκία, μπορεί να είναι ο καταλήτη. Αλλά εμεί να νομίζαμε ότι ο καταλήτη θα είναι ο Γιούγκερ που θα πάρει μια απόφαση. Ή ξέρω εγώ, η χώρα μα που θα φωνάζει και θα λέει σώστε μα από τι μεγάλε προσφυγικέ ροέ. Κανεί δεν γνωρίζει τι είναι ο καταλήτη κάθε φορά για να ανατραπούν οι συσχετισμοί, οι παγιωμένε αντιλήψει, τα στερεότυπα και οι του καθενό. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ας. λέω ότι εμείς θα ανατρέψουμε τους σχετισμούς, αλλά μπορεί να είμαστε καταλήτης σε αυτή την ανατροπή, σε αυτή τη διαδικασία αναστοχασμού, σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσει ο καθένας με τον εαυτό του για το μέρος που ζει, για τα προβλήματα που ζει και για την απουσία απαντήσεων.